1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στις 158 οι νοσηλίες κορονοϊού σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης. 127 οι ασθενείς στις κλινικές COVID, 31 σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 26 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών στην Κρήτη σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 57 ασθενείς και ακολουθεί το Πανεπιστημιακό με 38. Ένας 71χρονος που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ήταν ανεμβολιαστός, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο neakriti.gr, έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό. 650 ήταν χθες τα κρούσματα στο Ηράκλειο, 105 στο Λασίθι, 234 στο Ρέθυμνο και 325 στα Χανιά. Τις εισηγήσεις τους για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων καθορίζουν εντός της εβδομάδας οι ειδικοί. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στο βασικό σενάριο η αρχική θέση είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά με πιθανή επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ανάλογα με την πορεία των κρουσμάτων και τη συζήτηση που θα γίνει στους ειδικούς. Δεν έχει τεθεί θέμα παράτασης των σχολικών διακοπών, καθώς οι επιπτώσεις των κλειστών σχολείων είναι πολλαπλές, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να ανοίξουν κανονικά, με μία αλλαγή στα πρωτόκολλα λειτουργίας για τα τεστ και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Η θέση της προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. Εκοιμήθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς μετά από την μεγάλη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Ενεργοποίηση του Μέτρου Ανασταλών Συμβάσεων Εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού. Τηλεργασία και επέκταση του προγράμματος Συνεργασία είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη της εστίασης. Στήριξη της εστίασης χωρίς υποκλάδους ζητά ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς μέσω του 984, καθώς το μέτρο της αναστολής είναι κουτσό, όπως λέει ενδεικτικά. Αναφέρεται στα λουκέτα που μπήκαν και αυτά που έρχονται με τις 80.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά που απασχολούν 320.000 εργαζόμενους να ζητούν τη στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων σε νίκαια, ρεύμα, μείωση ΦΠΑ στο 6% και επιστρεπτέα. Προσθέτει ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα και 4 στις 10 έχουν αβεβαιότητα για το μέλλον τους και πως σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία προσπαθούν να βρουν τη βέλτιστη λύση. Περίπου 56,2 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 95.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ κατά την εβδομάδα 3 με 7 Ιανουαρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα γίνουν οι εξής καταβολές. Από τον ΙΕΦΚΑ 16,2 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. 406.000 ευρώ σε 530 δικαιούχους ως παροχές του ΤΑΦΤΕΚΟ. 23.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές. 35 εκατομμύρια ευρώ σε 88.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 4 εκατομμύρια σε 700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 600.000 ευρώ σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι οριζόντες επιδοτήσεις που ίσχυαν μέχρι χθες σταματούν και οδηγούμαστε πλέον σε στοχευμένες επιδοτήσεις με κριτήρια που ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, λένε κυβερνητικά στελέχη. Στόχος της κυβέρνησης είναι να απορροφηθεί το 80% της επιβάρησης στο κόστος του ρεύματος. Νωρίτερα ξεκινάει φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ήδη ξεκίνησε η σχετική διαδικασία. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε παραμονή του έτους, καλούνται επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, αλλά και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2021.
Δύο μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας φέρνει το 2022, αλλάζοντας άρδιν το σκηνικό για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Έρχεται το νέο επικουρικό που ονομάζεται Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, που λειτουργεί από 1η-1η-2022, ενώ αναπροσαρμόζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας και την Τόνωση της Νεανικής Απασχόλησης. Από την 1η Ιανουαρίου, περίπου 35.000 εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, χωρίς καμία προϋπηρεσία, θα μπορούν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να προσληφθούν με επιδότηση μισθού 600 ευρώ, εφόσον πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο, η επιδότηση μισθού θα είναι 100 ευρώ το μήνα, αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου εφόσον είναι θέση πλήρους απασχόλησης. Μεγάλες μειώσεις σε χιλιάδες συντάξεις αναπηρίας και χειρίες φέρνει η εγκύκλειος Παναγιώτη Τσακλόγλου. Αφορά σε πάνω από 300.000 συντάξεις αναπήρων συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και συνταξιούχων λόγω γέρατος που λαμβάνουν και σύνταξη χειρίας. Η μείωση φτάνει στο 25%, αφορά το νόμο 4387 του 16, νόμος Κατρούγκαλου, για απαγόρευση σώρευσης εθνικών συντάξεων που δεν υλοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Οργή του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων που σε δελτίο του ζητά από την κυβέρνηση να ανακαλέσει επιγόντως την εγκύκλειο Τσακλόγλου, όπως και να ψηφίσει διάταξη με την οποία το 70% αποδίδεται σε συντάξεις χειρίας για 3 έτη και συνεχίζεται και εφ' εξής να μην περικόπτεται στο 35% μετά την τριετία. Υποβλήθηκε το στρατηγικό σχέδιο της χώρας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Σπύλιος Λιβανός μίλησε για πρόταση ισορροπημένη και συνεκτική με αναπτυξιακό προσανατολισμό, κοινωνική ευαισθησία και αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον και το κλίμα. Από τις 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Με μοναδικό θέμα τον καθορισμό των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2022, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια. Η αύξηση των δημοτικών τελών μέχρι και 70% σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής αδικεί κατάφορα τους δημότες που καλούνται να πληρώσουν μέσα από τις λάθος επιλογές της Δημοτικής Αρχής ένα τέτοιο οικονομικό βάρος σε μια τόσο δυσχερή οικονομική συγκυρία, αναφέρουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι παρατάξεις Ηρακλείου 375, Ηρακλείου Ενεργοί Πολίτες, Συνεργασία για το Ηρακλείο, Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου και Ηρακλείο Αξίζει. Κλειστό σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου το ΚΕΠ στη Λεωφόρο Πλαστήρα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε εργαζόμενους ώστε να γίνει η απολύμανση του κτηρίου. Κανονικά λειτουργεί το ΚΕΠ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο από όπου μπορούν να εξυπηρετούνται οι δημότες. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επαναπρόσληψη των ξενοδόχων υπαλλήλων στο Ηράκλειο. Από σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου και έως το τέλος του μήνα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ξενοδοχείο που εργάστηκαν κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για την επαναπρόσληψή τους στα γραφεία του σωματείου τους στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Το σωματείο θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά έως και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 8 το πρωί με 7.30 το βράδυ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Με στόχευση να τρέξουν μια σειρά έργων που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού, ξεκινά το 2022 η Περιφέρεια Κρήτης, που φιλοδοξεί με έτοιμα έργα να κινηθεί προς τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης. Μεταξύ αυτών, μια σειρά έργων όπως σχολεία, ιδρεύσεις, έργα στην έρευνα και την καινοτομία, μαζί με τα πανεπιστημία και τα ιδρύματα της Κρήτης, με βασικό στόχο να δημιουργηθεί κόμβος καινοτομίας στο νησί, για να μπορεί να υπάρξει σύγκληση των ιδιωτών και των πανεπιστημίων μας και η δουλειά που γίνεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να πάει στην πραγματική οικονομία. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του εφησυχάζων Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου που εισήχθη στο νοσοκομείο την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αναφορικά με την εκλογή νέου επιμενάρχη Κρήτης και την πρόσφατη αποστολή τριπρόσωπου στο Φανάρι, ο Επίσκοπος Κονοσού Πρόδρομος Ξανάκης δήλωσε: «Παρακαλώ για την προσευχή σας προκειμένου στις 11 Ιανουαρίου το Πανάγιο και Τελεταρχικό Πνεύμα να φωτίσει τον πρώτο των Ορθοδόξων, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο, προκειμένου από το καταρτισθέν τριπρόσωπο από την Εκκλησία μας, δηλαδή τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης Ευγένιου, Κισάμου Αμφιλόχιου και Πέτρας Γεράσιμο, να επιλέξει και να εκλέξει τον ένα εξ αυτών για να αναλάβει τη σκητάλη της Διακονίας και της Ποιμανσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και της Προεδρίας της Εκκλησίας της Κρήτης».
Στον Άγιο Τίτο θα γίνει ο εορτασμός των Θεοφανίων, όπως ανακοινώθηκε από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Ο Ορθρός, η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του Αγιασμού, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτανία προς το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως στις 11 το πρωί θα γίνει ο Αγιασμός των Υδάτων, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Στην ακριτική Γάβδο θα βρεθεί ενήμερα των Θεοφανίων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπολού. Η πρώτη πολίτης της χώρας επέλεξε τον νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για το φετινό εορτασμό, θέλοντας να στείλει μήνυμα ενότητας και στήριξης των πιο απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. Παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για τη συμμετοχή εισηγητών στο 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα κοινωνία, εκπαίδευση και πολιτική, σχέσεις και ανασχέσεις που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο 8 με 10 Ιουλίου 2022, ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Τρίτη, 4 του μήνα, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο εφρείο της Λότζια, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή προσπάθεια, την οποία διοργανώνει ο Αιματοκρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Αύριο και η εθελοντική αιμοδοσία στην Νέα Λικαρνασσό, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 7.30, από τον Αιματοκρήτη με τη στήριξη της ενορίας του Αγίου Νικολάου και τη συνεργασία της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 46χρονη μητέρα κατήγγειλε χθες στις αρχές τον γιο της για ενδοοικογενειακή βία, καθώς τη χτύπησε στο κεφάλι σε περιοχή του Ηρακλείου. Ο 24χρονος άνδρας συνελήφθη. Ο εισαγγελέας σήμερα ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική στο νοσοκομείο της Σάρτας ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε το απόγευμα χθες, προφανώς σε κατάσταση σοκ, όταν κατάλαβε ότι είχε πυροβολήσει κατά λάθος κατά τη διάρκεια του κυνηγιού τον 33χρονο θείο του. Συνελήφθη ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ο θείος, ο άλλος αδελφός του πατέρα, για παράβαση του νόμου περί όπλων και της δασικής νομοθεσίας, καθώς δικό του ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο ανηλίκος. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας θα έχει στην Αθήνα αύριο Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις στο τομέα της άμυνας, της οικονομίας και των επενδύσεων, καθώς και η συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης αναμένεται να εξεταστούν εις βάθος οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή του κόλπου. Για πιθανότητα ανοσίας αγέλης χάρη στην υψηλή μεταδοτικότητα αλλά και στα ήπια συμπτώματα της Όμικρον κάνουν λόγο οι αρχές στη Γαλλία αλλά και στο Ισραήλ, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Βρετανία απειλείται η λειτουργία των νοσοκομείων από τις απουσίες υγειονομικού προσωπικού. Αποστάσεις Αυστρίας, Γερμανίας από τις πράσινες επενδύσεις, πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο. Τη χειρότερη καταστροφή στην πανίδα του καταγράφει το Ισραήλ, καθώς χιλιάδες γερανοί και άλλα από δημοτικά πουλιά έχουν αρρωστήσει από τη γρίπη των πτηνών και πεθαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Οι αρχικές εκτιμήσεις για 2.000 νεκρούς γερανούς έχουν πλέον βιογκωθεί σε πάνω από 6.000 θύματα αυτής της πανδημίας των πτηνών. 9.84. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Σαρώνει ο κορονοϊός στις ομάδες της Super League 1, καθώς καθημερινά ανακοινώνεται και κάποιο νέο κρούσμα. Μέχρι τώρα, 12 από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος έχουν δηλώσει κρούσματα σε ποδοσφαιριστές και επιτελείο. Με σημαντικές επιστροφές αλλά και απουσίες, ταξιδεύει σήμερα ο Όφη για την Τρίπολη, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Στον αέρα, η 11η αγωνιστική της Super League 2, λόγω κορονοϊού, 19 τα κρούσματα στην ομάδα του Ηροδότου, 11 στην ομάδα του Εργοτέλη. Με το δεξί ξεκίνησε το 2022 η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης Αδελαίδα International 1. 84. Ο καιρός. Σχεδόν έτριος καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.